Στα τέλη του 19ου αιώνα, στο νησί Χασίμα, κοντά στο Ναγκασάκι της Ιαπωνίας, ανακαλύφθηκαν πλούσια κοιτάσματα άνθρακα. Η Mitsubishi Corporation, η οποία διαχειρίζεται την εξόρυξη άνθρακα, αγοράζει το νησί το 1890 και αρχίζει εξορύξη. Για να μείνουν οι ανθρακορύχοι, η εταιρεία δημιούργησε στο νησί μια ολόκληρη πόλη με 10 πολυόροφα συγκροτήματα, αλλά και σχολεία, εστιατόρια και καζίνο, που όλα περιβάλλονται από ένα προστατευτικό τείχος. Το νησί, παρόλο που δεν είναι μεγάλο, μόλις ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο, έζησε μέρες ευημερίας. Τη δεκαετία του 1960 το νησί έφτασε να έχει 6.000 κατοίκους και ήταν το πιο πυκνοκατοικημένο νησί στον κόσμο. Όμως τα ορυχεία άνθρακα που συνεχώς επεκτείνονταν ως το βυθό της θάλασσας σε βάθος χρόνου εξαντλήθηκαν και το νησί άρχισε σιγά σιγά να εγκαταλείπεται. Έτσι το 1974 έκλεισε οριστικά. Σήμερα, 50 χρόνια αργότερα, το νησί παραμένει έρημο, τα κτίρια καταραίουν και οι ντόπιοι το αποκαλούν νησί φάντασμα. Το νησί αναφέρεται επίσης σαν νησί θορυκτό, χαρακτηρισμός που προέκυψε από τη φαινομενική ομοιότητά του με το ιαπωνικό θορυκτό τόσα λόγω των υψηλών τειχών του προς τη θάλασσα. Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες να αξιοποιηθεί τουριστικά και ένα πολύ μικρό μέρος του είναι προσβάσιμο. Για το υπόλοιπο θα απαιτηθούν αρκετά κεφάλαια και χρόνος για να καταστεί ασφαλές. Γίνονται επίσης προσπάθειες ώστε το νησί να χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Όμως, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από τις φωτογραφίες, βλέποντάς το σου φέρνει ένα τριχύλα, διότι αντικρίζεις ένα νησί φάντασμα.